Καλησπέρα για άλλη μια φορά από εμένα. Καλησπέρα. Είμαι η Ελένη Σφικάκη από την ομάδα διοργάνωση του 100% Hotel Show. Αυτή τη φορά έχω μαζί μου τον κύριο Διονύση Τοπιζόπουλο, Managing Director της εταιρείας The Consquare. Διονύση, τι κάνεις? Είμαι μια χαρά. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και από εμάς. Να καλωσορίσουμε για άλλη μια φορά τον κόσμο που έχει συντονιστεί να μας δει, αλλά και τον κόσμο που θα δει το βίντεο αυτό αργότερα. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να κάνουμε μια μικρή κουβέντα σήμερα μαζί για την Consquare, τις λύσεις που προσφέρει στους ξενοδόχους και τους λόγους για τους οποίους κάποιος να έρθει στην έκθεση και να μιλήσει με εσάς. Αλλά θα πάρουμε από την αρχή. Ποιο είναι το αντικείμενο της The Consquare? Μάλιστα. Η βασική δραστηριότητα της Consquare είναι, είμαστε προμηθευτές contract επίπλων και όλων των βασικών στοιχείων του FFE, δηλαδή Furniture Fixing Equipment, το οποίο που χρησιμοποιείται πάρα πολύ στο κομμάτι στο project. Έχουμε προϊόντα από το δάπεδο, σχίαση, χωρίσματα, λύση ηχοπορόφησης και βέβαια στο χώρισμα και στην ηχοπορόφηση τολμώ να πω ότι είμαστε έτσι αρκετά βαθιά εξειδικευμένοι. Είμαστε ανεξάρτητοι σύμβουλοι και προμηθευτές με ένα ευρύ δίκτυο πιστοποιημένων κατασκευαστών. Από αυτούς είναι η Allermy. Η Allermy είναι του Βρετανικού ομίλου Senator Group. Είναι ο μεγαλύτερος contractor στο Ηνωμένο Βασίλειο και ένας από τους μεγαλύτερους και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ύστερα έχουμε την Citerio, που είναι μια πολύ γνωστή ιταλική εταιρεία πάλι στο κομμάτι του contract. Και μπορώ να πω καμιά πενταριά εταιρείες που συνεργαζόμαστε στην Ευρώπη και πιο πέρα που έχουν το αντικείμενό μας. Παρ' όλα αυτά, έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε και εγχώριες λύσεις με Έλληνες συνεργάτες, κατασκευαστές, είτε και μέσω μιας μικρής δικής μας μονάδας παραγωγής. Η Consquare είναι μια έτσι αρκετά νέα ομάδα, η οποία μας κουβαλάει μια εμπειρία άνω των 30 ετών και δημιουργήθηκε για να καλύψει σύγχρονες ανάγκες ενός contract έργου. Η αλήθεια είναι ότι όσους συνεργάτες σας έχω γνωρίσει, δηλαδή όσα παιδιά από την εταιρεία έχω γνωρίσει κατά τη διάρκεια των προηγούμενων εκθέσεων, τις οποίες είχατε λάβει μέρος, έχω να πω ότι ήταν απίστευτα εξυπηρετική και η οργάνωση είναι κάτι το οποίο φαίνεται να ρέει μες στην εταιρεία. Και αυτό φάνηκε και από τον τρόπο με τον οποίο είχατε στήσει και το περσινό περίπτερό σας. Μου είχε κάνει πολύ εντύπωση το booth, το ηχοαπορροφητικό που είχατε στήσει. Πέρυσι αυτό που παρουσιάσαμε ήταν ένας έτσι ακουστικός διάδρομος, να το πούμε πολύ γρήγορα, δηλαδή για ανοιχτούς χώρους που χρειάζεται κάποια στιγμή μία ημιδιατικότητα και οπτική, αλλά και κυρίως ακουστική. Δηλαδή, όταν περπατούσες μέσα στο διάδρομο, συνειδητοποιούσες ότι χάνεσαι, λίγο ησυχάζεις από τη μεγάλη φασαρία που είχε πολύ λογικά ένας χώρος έκθεσης, αντίστοιχο λόμπι ξενοδοχείου ή είσοδο ενός μεγάλου γραφείου. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε κάποιους ξενοδοχειακούς χώρους, πιστεύετε? Είτε στις χώρες που είναι δεξιώσεων, είτε της πισίνας ή της ρεσεψιών. Για τον χώρο της υποδοχής υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις ηχοαπορρόφησης. Σίγουρα αυτά τα προϊόντα δεν είναι για εξωτερικούς χώρους. Έτσι όπως το είχαμε παρουσιάσει, υπάρχουν άλλα προϊόντα που μπορούμε να συζητήσουμε. Το θέμα είναι ότι τα προϊόντα που παρουσιάζουμε εμείς στο θέμα της ηχοαπορρόφησης, που αποφασίσαμε να δώσουμε και την βαρύτητα σε αυτή την διαδικτυακή, έτσι, στην ηλεκτρονική έκθεση, είναι ότι δεν δίνουμε απλά την λύση της ηχοαπορρόφησης, δίνουμε και ένα design, δηλαδή δίνουμε και μια άποψη. Δηλαδή βοηθάμε τον αρχιτέκτονα και τον πελάτη να δημιουργήσουν ένα χώρο που να έχει και μια προσωπικότητα. Δεν αρκεί απλά καλύψεις το glare, όπως λέμε, δηλαδή την ηχανάκλαση σε ένα κλειστό χώρο, ή μπορούμε να μιλήσουμε και για ανοιχτούς χώρους. Είναι ότι όλο αυτό θα πρέπει να γίνει και μια κομψότητα. Μια και έχουμε, δηλαδή συναντάμε πλέον πολλές περιπτώσεις
με πελάτες που έχουν κάνει πάρα πολύ όμορφους χώρους, αρκετά μελετημένους, αλλά έρχονται σε εμάς σε δεύτερο χρόνο να ζητήσουν λύσεις ηχοπορώφησης, καθώς έχουν πρόβλημα με τον ήχο. Δείτε τώρα τι γίνεται. Ο ήχος δεν φαίνεται. Δηλαδή, πρέπει να εμείς συμβουλεύουμε τους συνεργάτες μας ότι να μην σχεδιάζουν μόνο για τα μάτια, αλλά και για τα αυτιά. Δηλαδή, είναι που το βρίσκεις στην πορεία. Έχουμε περιπτώσεις με εστιατόρια ή και με λόμπι ξενοδοχείων ή και με, και με χώρους γραφείων που είναι ένα βασικό μας κομμάτι, που είναι χώροι πάρα πολύ όμορφοι, πολύ ωραία σχεδιασμένοι, αλλά δημιουργούν μια, έτσι θα το πω, βαβούρα που είναι προβληματική. Δηλαδή, φανταστείτε ένα φαντάσου, Ελένη, ένα εστιατόριο που πας με την παρέα σου, από ένα σημείο και μετά έχεις ένα ελαφρύ πονοκέφαλο. Όχι επειδή είπες δεύτερο μου, γιατί αυτό θέλει ο εστιατόριος. Έχεις πονοκέφαλο γιατί απλά όταν μιλάμε όλοι μαζί δημιουργείται μια βουή η οποία με το χρόνο μας επηρεάζει πάρα πολύ στο να κάτσουμε ή όχι σε έναν χώρο. Μάλιστα. Οπότε ουσιαστικά τα ηχοαπορροφητικά πάνελ, αν αυτός ο σωστός... Είναι ηχοαπορροφητικά προϊόντα, δεν είναι μόνο πάνελ, είναι διάφορα. Υπάρχουν και αντικείμενα ηχοαπορροφητικά, είτε είναι στην ορμή, είτε είναι στο πυραπέδια, είτε όντως επιτύχει, δηλαδή τα κρεμάμε που είναι τα πάνελ. Οπότε τα ηχοαπορροφητικά αυτά πάνελ φέρνουν ένα διπλό ρόλο. Και τον ρόλο της ηχοαπορρόφησης, αλλά και αυτόν της αισθητικής. Δίνουν ένα στυλ μέσα σε έναν χώρο. Λίμωνο, αν δεν μας ενδιαφέρει η αισθητική. Οπότε η συνεργασία σας με τους αρχιτέκτονες πρέπει να είναι πολύ στενή σε αυτό το κομμάτι. Ναι, είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε πολύ κοντά και στον αρχιτέκτονα και στον πελάτη, ώστε να αναζητήσουμε και να βρούμε το κατάλληλο προϊόν που θα ταιριάξει στην συγκεκριμένη ανάγκη. Μια χώρος έχει τελείως διαφορετικές ανάγκες και προσεγγίσεις. Και φυσικά, καλό θα ήταν, αν και για τα πάντα υπάρχουν λύσεις, καλό θα ήταν να γίνεται και ένα meeting και ένα brief και με τον πελάτη και με τον αρχιτέκτονα πριν γίνει κάποια άλλη παρέμβαση στον χώρο, ώστε να εναρμονιστούν τα προϊόντα αυτά με το δωμάτιο. Αυτό ακριβώς είπα νωρίτερα, ότι συμβουλεύουμε τους συνεργάτες να σχεδιάζουν όχι μόνο για τα μάτια. Δηλαδή, όχι αυτό που βλέπεις. Βέβαια, σε κάθε έργο υπάρχουν πράγματα που δεν βλέπεις, όπως είναι τα ηλεκτρομηχανολογικά και πολλά πραγματικά είναι πολύ σημαντικά στο έργο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήσουμε τον ήχο έξω από, έξω από αυτό, μια και είναι πολύ βασικό στην ποιότητα, είναι στοιχείο ευημερίας για το χώρο. Μάλιστα, πολύ ωραία. Οπότε... Θα ήθελα επίσης να πω ότι εκτός από το ηχοπορροφητικό, το οποίο είναι ένα κομμάτι που, όπως είπαμε, το γνωρίζουμε και αρκετά βαθιά, θα αναδείξουμε και κάποια προϊόντα με οικολογική συνείδηση. Δες τώρα τι γίνεται, Ελένη. Πάμε πλέον σε ένα περιβάλλον, σε μια κατάσταση που η αειφορία είναι πολύ, πολύ σημαντικό ζήτημα. Άρα εμείς μπορούμε να, έτσι τώρα μου έρχεται πολύ πρόχειρα, ας πούμε, το Άξι, το οποίο είναι και ενός πολυβραβευμένου σχεδιαστή του Χούμπερτ, του Μπέντζαμιν Χούμπερτ, το οποίο έχει 99% ανακυκλωσιμότητα. Δηλαδή έχει ένα από τα πιο καλά οικολογικά αποτυπώματα αυτή τη στιγμή σε προϊόν στην Ευρώπη. Ή ας πούμε το Open, το καθιστικό, που πάλι, μια σειρά καθιστικών που πάλι έχει τέτοια πολύ υψηλή ανακυκλωσιμότητα. Δηλαδή, ας πούμε λίγο τι σημαίνει αυτό για τον κόσμο που δηλαδή, μπορεί να μην ξέρει. Ακριβώς. Σημαίνει ότι είναι ακόμα ένα πιστοποιητικό που χρειάζονται πλέον κάποια ξενοδοχεία αν θέλουν να ανέβουν κατηγορία. Mm-hmm. Είναι με το κομμάτι που λέγεται Well. Δηλαδή, ένα ξενοδοχείο πρέπει. Είναι σαν να λέμε γυναίκα του Κέσσερα, πρέπει και να φαίνεται και να είναι. Δηλαδή, πρέπει να έχει που να έχουν πιστοποιητικά τέτοια που να σου δίνουν δυνατότητα να πεις εγώ είμαι πεντάστερος, νάτο, αλλά να και γιατί έχω προσέξει και αυτό ότι τα προϊόντα μου μπορούν, έχουν αυτές τα πιστοποιητικά, ανακυκλώνονται 99%, χρησιμοποιούνται υλικά και ανακυκλωμένα, στην παραγωγή τους δεν πηγαίνει το υλικό, δεν πετιέται, ανακυκλώνεται, είναι κάποια στοιχεία που βοηθάνε να πάρει ένα προϊόν αυτού του τύπου τα πιστοποιητικά. Μάλιστα. Εξαιρετικά. Οπότε είναι κάτι ακόμα το οποίο θα δείτε με τους επισκέπτες της έκθεσης. Βέβαια. Για κάποιους που έχουν την διάθεση να δουν και κάτι τέτοιο, το οποίο είναι λίγο πιο
Όχι στην. Ναι, πολύ εξειδικευμένο. Οι υπόλοιποι, πάρα πολλά ξενοδοχεία στην Ευρώπη δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στο τι προϊόντα θα βάλουν στο λόμπι τους, ας πούμε, ή στο δωμάτιο. Βέβαια, η οικολογική συνείδηση πλέον δεν θα, πιστεύω στα επόμενα χρόνια δεν θα είναι προαπαιτούμενο. Δεν θα είναι επιλογή, θα είναι προαπαιτούμενο. Οπότε, εμείς είμαστε εδώ και τώρα που είναι επιλογή και όχι προαπαιτούμενο. Ακριβώς. Οπότε, ας προετοιμαστούμε και γι' αυτό. Γιατί όχι. Βεβαίως. Λοιπόν, θέλετε να δείξουμε στον κόσμο πώς μπορεί να κλείσει ραντεβού μαζί σας στην έκθεση? Βεβαίως, βεβαίως, γιατί να μην το δούμε? Λοιπόν, θα κάνω εγώ τώρα. Είναι μια καλή ευκαιρία να το μάθω κι εγώ. Τέλεια. Λοιπόν, θα κάνω ένα share screen τώρα στην οθόνη μου. Βλέπετε την οθόνη μου? Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε μπει στο hotelshow.gr, καύτος GR, καύτος live. Είναι η νέα πλατφόρμα που έχουμε φτιάξει για την online edition του Hotel Show φέτος. Πατώντας στο μενού live έκθεση, βλέπουμε τη λίστα με τις εταιρείες που έχουν ανέβει μέχρι στιγμής στην πλατφόρμα μας. Κάθε μέρα αυξάνονται οι εταιρείες, κάθε μέρα μπαίνουν και καινούργιοι εκθέτες. Μπορούμε να περιηγηθούμε σε αυτήν ή χρησιμοποιώντας τα φίλτρα, να γράψουμε την εταιρεία που μας ενδιαφέρει και που έχουμε ακούσει μέσα από τις συνεντεύξεις μας, για να γνωρίσουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, The Consul. Mm. Τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το στάδιο? Αρχικά, μπορούμε να δούμε το προφίλ σας, το προφίλ της εταιρείας σας. Εδώ πέρα θα δούμε αρχικά με μία ματιά με τι ασχολείστε, τα άτομα τα οποία μπορεί κάποιος να συνομιλήσει μαζί τους κατά διάρκεια της έκθεσης, οι λύσεις που παρέχετε και το πιο σημαντικό, προϊόντα και υπηρεσίες σας. Υπάρχει και μια gallery με φωτογραφίες από τα προϊόντα σας, η οποία συνεχώς θα ανανεώνεται φυσικά. Τώρα, καλά όλα αυτά. Βρήκαμε, είδαμε την εταιρεία, σημειώσαμε τις ερωτήσεις που θέλουμε να τις κάνουμε, είδαμε τι μας ενδιαφέρει. Πώς κλείνουμε ραντεβού? Πάρα πολύ απλά, με ένα κλικ. Εδώ πέρα στην εφαρμογή κλείσε ραντεβού, απλά πατάμε την ημερομηνία που θέλουμε. Με το που γίνει αυτό, μας ανοίγει ένα calendar με τις ώρες και τις ημερομηνίες της έκθεσης και πολύ εύκολα κλείνουμε το ραντεβού μας. Αυτό γίνεται για να προετοιμαστούμε. Άμα μπούμε στην έκθεση 23 με 27 του μηνός, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα, που θα είναι ενεργοί εκπρόσωποι, εδώ πέρα μπορούμε να δούμε τους εκπρόσωπους της εταιρείας. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να πατήσουμε το κουμπί εδώ πέρα που τότε θα λέει ενεργός. Τώρα λέει μη ενεργός γιατί δεν έχει ανοίξει ακόμα η έκθεση. Αλλά τη μέρα της έκθεσης θα είναι ανοιχτό, θα είναι πράσινο και θα λέει ενεργός. Με το που το πατάμε μπαίνουμε κατευθείαν σε ένα Zoom περιβάλλον και μιλάμε face to face σε on camera συνάντηση με τους εκπρόσωπους της εταιρείας. Είναι πολύ εύκολη διαδικασία. Κυριολεκτικά ένα κλικ μακριά είναι οι επισκέπτες της έκθεσης από εσάς. Και εμείς ένα κλικ κοντά να τους εξυπηρετήσουμε όλους και να ακούσουμε οτιδήποτε έχουν να μας πούν και να βρούμε λύσεις για αυτά τα θέματα. Ακριβώς. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει ο κόσμος είναι να μπει μέσα, απλά να ξεκινήσει μια συζήτηση μαζί σας. Μπορεί ακόμα να σας δείξει και το χώρο του μέσα από την κάμερα. Να ξεκινήσει μια επικοδομητική κουβέντα και να οδηγήσει γιατί όχι σε μια συνεργασία. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να προσθέσετε κάτι άλλο πάνω σε όλα αυτά που είπαμε. Αν θέλετε να ενημερώσετε για κάτι άλλο τους επισκέπτες μας. Όχι, αυτή τη στιγμή, όποιος θέλει, μπορούμε να, για κάθε ζήτημα να το εξαντλήσουμε και να δώσουμε τις λύσεις, όπως είπα στο ξεκίνημα της κουβέντας μας, ανάλογα με το ερώτημα και με την ανάγκη που έχει το αρχιτεκτονικό γραφείο ή το ξενοδοχείο. Πολύ ωραία. Να προχωρήσετε λοιπόν απευθείας σε tailor-made λύσεις για κάθε επισκέπτη και να κάνετε μαζί μια πολύ ωραία κουβέντα. Ακριβώς. Πριν σας χαιρετήσω, να ευχαριστήσω και τους χορηγούς επικοινωνίας και τις αιγίδες της φετινής έκθεσης που μας βοηθάνε, μας διαφημίζουν και κάνουν όλο αυτό το εγχείρημά μας που για πρώτη φορά κάνουμε δυνατόν. Εμείς το υποστηρίζουμε και ευχόμαστε να είναι πολύ καλύτερο από ό,τι το έχετε υπολογίσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διονύση, σε ευχαριστώ για την υπέροχη κουβέντα που είχαμε. Εύχομαι καλές συναντήσεις και να γίνει μια πολύ ωραία και επικοδομητική έκθεση. Ελένη, εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Επίσης, καλό απόγευμα.